Το μικρόφωνο παρακαλώ για να ακούγεστε. Είναι ανοιχτό, είναι ανοιχτό. Πάλι έκλεισε. Ναι. Θέμα μας στέλνει και επικοινωνία. Οι συγητές έχουμε τον κύριο Δημήτρη Νικολούλια, την κυρία Δίνα Αναστασιάδου, την κυρία Νικολένα Καλαϊτζάκη, τον κύριο Νίκο Δαχρή και τον κύριο Δημήτρη Αλτίνογλου, ο οποίος έρχεται. Το περιμένουμε. Και ξεκινάμε με τον κύριο Δημήτρη Νικολούλια, θα μας μιλήσει για τη σημασία της προβολής προσώπων και ομάδων από τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Καλησπέρα σας. Η σημασία της προβολής προσώπων και ομάδων από τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Από τον Ιούλιο του 2013 είμαι παραγωγός εβδομαδιαίας εκπομπής στον ιντερνετικό σταθμό nstv.gr με τίτλο «Ιστορικές διαδρομές». Καταγράφω την ιστορία ενός προσώπου, ενός αντικειμένου, ενός γεγονότος, μιας δραστηριότητας, μιας βιοτεχνίας ή βιομηχανίας ή και αυτό καθεαυτό ενός ιστορικού γεγονότος. Τα σύγχρονα παρεχόμενα μέσα μπορούν να συμβάλλουν διευρύνοντας κατά πολύ την είδηση και την διακίνηση ιδεών, να πυροδοτήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των δημιουργών τέχνης, του κοινού και των μέσων. Σε έναν κόσμο που εξαπλώνεται, η μεταφορά της είδησης χάνεται στους γρήγορους ρυθμούς διαβίωσης. Όμως, μέσω αυτών, η κοινωνία μετατρέπεται σε μικροκοινωνία αρχικά και εν συνεχεία, αναμεταδίδοντας το προβαλλόμενο μήνυμα, επανέρχεται στις πραγματικές της διαστάσεις, αναζητώντας την εφαρμογή νέων επιλογών. Η χρήση και η πρόσβαση στα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας είναι κάτι σαν το «τι σαγορεύει βούλεται», της αρχαίας αγοράς. Θα σας αναφέρω τρία παραδείγματα με κοινωνικό αντίκτυπο. Πρώτο, ο ρόλος των συνεντεύξεων της έκθεσης «Λύθηκε αλήθειες» που φιλοξενήθηκε στην στοά του βιβλίου ως εικαστικό γεγονός ανεξάρτητης ομάδας, μας καλεί να προσεγγίσουμε την ζωή μέσα από την εικαστική άποψη των συμμετοχόντων ζωγράφων, χαρακτών, φωτογράφων. Αποδίδουν με την εικαστική τους παρέμβαση το νόημα της λύθης και της αλήθειας στην ίδια μας τη ζωή. Η καταγραφή των προσωπικών τους απόψεων και η προβολή τους στο YouTube σε διαρκή προβολή μας δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε, να δημιουργήσουμε έναν εσωτερικό διάλογο με τον εαυτό μας, να συζητήσουμε το νόημά τους επί της ουσίας της ζωής όλων μας, να ενεργοποιηθούμε, να πάρουμε θέση και να διαμορφώσουμε δεδομένα για την ποιότητα της ζωής και έτσι να τιτουλοποιήσουμε το κάλεσμα ως «Όταν η τέχνη φιλοσοφεί». Η διατήρηση και η αναμετάδοση τέτοιων εκθέσεων και νοημάτων όπως «Η λύθη και αλήθειες» δημιουργεί μια θετική πρόκληση-πρόσκληση για τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα μεταφοράς της είδησης. Εξαίρουν τον σε εισαγωγικά κακό του σε αυτό από το σε εισαγωγικά σύνηθες του στίγματος που αφήνουν στην κοινωνία, κλείνοντας τα εισαγωγικά, και μετατρέπονται σε αναμεταδότες ακρόασης και όχι απλής ακοής. Καλούν τους συμπολίτες μας στο να ακροώνται και όχι απλώς να ακούν, να διατηρούν ζωντανή την νοητική τους εγρήγορση. Υπάρχουν κάποια link τα οποία αναφέρονται στις συγκεκριμένες απόψεις των ανθρώπων που δραστηριοποιήθηκαν και εξέθεσαν σε αυτή την έκθεση. Συγγνώμη, θέλετε να τρέχετε και το βίντεο για να φανούν ή... Από εδώ είναι, από την έκθεση. Συμμετοχές με εικαστική άποψη των συμμετοχόντων. Στο δεύτερο παράδειγμα,
Έχουμε την ομάδα Εργάνη ως ανεξάρτητης, η οποία δημιουργήθηκε το 2011 με συμμετοχή εικαστικών ζωγράφων, χαρακτών, ηθοποιών, φωτογράφων, αφηγητών, που δημιουργεί νέες συνθήκες παρουσίασης της χαρακτικής τέχνης στο κοινό, έξω από τα εργαστήρια, σε πλατείες, σε στοές, σε πεζόδρομους, αλλά και σε σχολεία. Τη γένεση ενός χαρακτικού έργου τέχνης. Όσοι μετέχουν σε αυτή, μπορώ να σας βεβαιώσω για το μεγάλο ενδιαφέρον ανθρώπων κάθε ηλικίας για το τι εστί χαρακτική τέχνη, βεβαιώνοντας την δίψα για τέχνες και μάθηση, όσο και για αυτές στην κοινή λογική θα λέγαμε ότι αφήνονται σε δεύτερη μοίρα δυστυχώς. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη ομάδα, δεν έχω να επεκταθώ περαιτέρω σε αυτό, μια και υπάρχει ήδη παρουσίαση με βίντεο επί του θέματος αυτού στο συμπόσιό μας και αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ρόλου που παίζουν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα στην διακίνηση ιδεών. Και θα περάσω στο τρίτο παράδειγμα, το οποίο είναι η δραστηριοποίηση ανεξάρτητης κίνησης πολιτών, κατοίκων της περιοχής Κυψέλης Πατησίων στην προκειμένη περίπτωση, με την ονομασία «Η Κυψέλη μας 2012». Η ομάδα κατοίκων «Η Κυψέλη μας» είναι μια ανοιχτή συλλογικότητα, μια ένωση πολιτών με κοινή ταυτότητα την αγάπη τους για τη γειτονιά της Κυψέλης, χωρίς τυπική νομική υπόσταση, αλλά με συγκεκριμένο στόχο, έργο και οργανωτική δομή. Απέχει με αιμονή από οποιαδήποτε σύνδεση με κόμματα και συμφέροντα επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών. Συνεργάζεται με τους πάντες κατά περίπτωση, εφόσον συμφωνούν με τις αρχές, τους σκοπούς και τους στόχους και την γενικότερη φιλοσοφία της ομάδας. Έτυχαν της προβολής μέσω της εκπομπής που κάνουν ιστορικές διαδρομές και βρίσκονται μαζί με άλλα θέματα στο YouTube επίσης, όπου υπάρχει και το αντίστοιχο link όπου μπορεί κάποιος να δει δραστηριότητες από αυτήν την ομάδα. Εδώ βρίσκονται τα link. Στο πάνω μέρος αφορούν όλα την έκθεση «Λήθη και αλήθειες», στο κάτω μέρος αφορούν το αναφερόμενο θέμα «Η Κυψέλη μας 2012». Συγγνώμη, θέλετε να τα ξαναδείξετε λίγο για να μπορέσει να φωτογραφίσει ο κόσμος, να ξέρει, θα τα ανεβάσουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, θα τα ξαναπεράσω ακόμα. Μια στιγμούλα λίγο για να, όποιος ενδιαφέρεται. Όχι, τα link. Τα link. Τα περάσατε. Όχι. Ποιο μετά ήταν. Μόνο τη διαφάνεια με τα link. Θα σας τη... Θα φτάσει. Μετά πάει, εντάξει. Λήθη και αλήθειες. Εάν αναζητήσετε στα link που παρατίθεται, θα δείτε τις συνεντεύξεις που δίνουν οι συμμετέχοντες, οπότε μπορείτε να έχετε υπόψη σας και τις απόψεις επί του θέματος της έκθεσης. Τελειώνοντας, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο συγκεκριμένος σταθμός βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη, δεν έχει καμία σχέση με καμία δημοτική αρχή, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία. Μέσα σε αυτό το πνεύμα από ιδιωτικό και προσωπικό ενδιαφέρον βρίσκομαι και εγώ εκεί. Εθελοντικά, δεν είναι η εργασία μου και την κάνω καθαρά σε επίπεδο προσωπικού ενδιαφέροντος, ανιδιοτελούς και άνευ αμοιβής. Πιστεύω ότι το σημαντικό στην εποχή μας είναι η επικοινωνία μεταξύ όλων μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.